Έφυγα, φίλη μου. Γεια σας, φίλοι μου. Λοιπόν, εδώ στο κατάστημα εδώ Αλίας Ιούλιος Παπαγιάννου, που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Αθηνάς, αριθμό 48 και τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας. Παίρνω από πίσω. Είναι το 210-33-128-47. Λοιπόν, για τους φίλους που κάνουν... Σταμάτα ρε πειραχτήρι. Από εδώ ο Αλεξάκης το πειραχτήρι. Γεια σας, φίλοι μου. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Γεια σας, φίλοι μου. Λοιπόν, για τους φίλους που ασχολούνται με την τεχνική του ματς ή στα ελληνικά εγγλέζικου ή τους φίλους που ασχολούνται με τεχνική του καρπ ή στα ελληνικά ψάρεμα Κυπρίνου, έφερα μία βάση. Ένα πεντανόστιμο ψάρι. Εντάξει, φιλαράκι, εξαρτάται θα το πιάσεις. Των ελληνικών νερών. Του γλυκού νερού. Ναι. Λοιπόν, έφερα μία βάση να σας παρουσιάσω που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υπόλοιπες επώνυμες και φυσικά είναι σε πολύ οικονομική τιμή σε σχέση με τις υπόλοιπες επώνυμες. Να τη δούμε αναλυτικά. Να μην μπερδεύει το τρίποδο. Λοιπόν, κλασικό στήσιμο βάσης για μάτς ή για κυπρίνους ή εγγλέζικο. Έχουμε μπροστά ποδαράκια που επιμηκύνονται κι άλλο, οπότε μπορούμε να τη στήσουμε όπως θέλουμε πάνω στο έδαφος. Εδώ βιδώνουν για τρία ή για ένα καλάμι, σηκώνεται άλλο τόσο για να στηριχτεί, κλειδώνει με τη βιδούλα εδώ πέρα. Μπορεί να βάλουμε γωνία ανάλογα πως θέλουμε να τη στηρίξουμε. Το μήκος της είναι κλειστή 76 εκατοστά και ανοίγει μέχρι τα 135, επεκτείνεται. Λοιπόν, και στο καλάμι είναι 70 εκατοστά συγκρατεί το καλάμι. Στο πίσω εδώ είναι, σιγά ρε. Σιγά. Το πίσω εδώ είναι που μπαίνει ο μηχανισμός. Λοιπόν, τώρα μετά από τόση ώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγα. Εδώ είναι που πηγαίνει το στέλεχος του καλαμιού και πίσω εδώ είναι που καταλήγει το χοντρό με το μηχανισμό. Μπορεί να αυξομοιώσουμε σε διαφορετικό ύψος ώστε να στέλνουμε το καλάμι προς την επιφάνεια της θάλασσας, ή όταν ψαρεύουμε για κυπρίνους θα βάζουμε στην ευθεία για να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Είναι κατασκευασμένη από υλικό που δεν μαγνητίζεται. Φέρε μου το μαγνήτη λίγο. Στο πήρα εγώ προχθές. Εδώ ρε. Θα πάρω και αυτό μου φαίνεται. Λοιπόν, για να δείτε ότι μαγνητίζει. Τίποτα. Τίποτα. Πουθενά. Να, η βίδα. Η βίδα κάτω. Τι σημαίνει, δεν σπουργιάζει αυτό. Λογικά, ναι, έτσι πιστεύω ότι μέταλλο που δεν μαγνητίζεται δεν σκουριάζει και εύκολα. Έτσι δεν είναι? Έχουμε και τον μέτρο εδώ, τον φίλο Αλεξάκη. Μη σιδηρούχα μέταλλα. Σωστά. Άρα δεν έχουμε σκορία. Σωστός. Αλουμίνιο πάντως δεν μου μοιάζει αυτό το πράγμα. Μπορεί αλουμίνιο να είναι η βιδούλα εδώ πέρα, αλλά από τη στιγμή που δεν μαγνητίζεται τίποτα και πάνω εδώ δεν μαγνητίζει τίποτα, μόνο οι βίδες. Οι τέσσερις βίδες που έχει. Λοιπόν, και η τιμούλα του. Στα 37 ευρώ έρχεται μαζί με σακουλίτσα, αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Μια χαρά για τους φίλους που θέλουν να έχουν μια βάση για το μάτς ή για το ψάρεμα του Κυπρίνου. Και πώς συναρμολογείται, για κράτα λίγο ρε Άλεξ.
Λοιπόν, cut, cut! Περίμενε, άστο. Cut δεν έγινε σωστά. Άστο cut, ρε, δεν πειράζει. Λοιπόν, φεύγει αυτό από εδώ, φεύγουν και αυτά από εδώ. Λεπτομέρεια, τα δύο ακριανά έχουν αλενάκι από κάτω και μπορούμε να ρυθμίσουμε τη γωνία κλίσης που έχουν. Λοιπόν, και εδώ, για να μην σας τρώω τον χρόνο, όταν θέλουμε να την κλείσουμε, ξεβιδώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και απλώς διπλώνουμε μέσα. Εντάξει, και μπορούμε να ασφαλίσουμε μετά από εδώ. Τα ποδαράκια ανοίγουν και επεκτείνονται όπως έλεγα πριν. Έτσι, είναι μια βάση που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις επώνυμες. Να το γυρίσουμε και στη θέση του, να μην βρίσκει, κλείνει και ασφαλίζει εδώ. Δεν μπορεί να ανοίξει διαδρομή. Είναι μια χαρά σε μένα. Ευχαριστώ, με βλέπετε, να είστε καλά. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλές θάλασσες. Γεια σας. Χω, χω, χω. Χω, χω, χω.